Με βιράπτη. Συνηθίσαμε να τη βλέπετε κάθε Πέμπτη. Σήμερα το κορίτσι μας Τετάρτη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Όμορφη μέρα. Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι πάρα πολύ καλά. Και είσαι σήμερα μαζί μας, μεγάλη Τετάρτη. Γιατί θέλουμε να σε ακούσουμε και αυτή τη βδομάδα. Γιατί θέλουμε να επικοινωνήσουμε, ναι. Γιατί δεν είναι εφικτό αύριο Μεγάλη Πέμπτη να είμαι μαζί σας στο άνοιγμα της εκπομπή. Γιατί όπως είπες και εσύ, θα κάνουμε κι εμείς το ταξιδάκι μας για το σπίτι μας, να γιορτάσουμε το Πάσχα. Πάσχα με την οικογένεια. Πάσχα με την οικογένεια, ιερό ελληνικό Πάσχα, αυτό δεν είναι ελπίδα. Έτσι, Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα, βεβαίως, και ο καθένας νομίζω με την οικογένεια του ή με τα πιο οικεία του άτομα θέλει να περάσει αυτές τις μέρες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και... τι καιρό έχετε στην Κύπρο? Α, ναι, να σου πω. Λοιπόν, τι να σου πω, τώρα σε μία μέρα μπορεί να αλλάξουμε και τέσσερις εποχές εμείς εδώ στην Κύπρο. Είναι λίγο περίεργα. Ναι, ναι, ναι. Ζούμε και τέτοιες μέρες. Βέβαια η θερμοκρασία είναι κάπου στα 22-23 βαθμούς, αρκετά ψηλή. Ναι, αλλά σήμερα. Να τη Λευκοσία, τη βλέπεις κιόλας. Σήμερα βεβαίως αναμένουμε βροχές από ό,τι έχω ακούσει. Και έχει λίγο πέσει η θερμοκρασία. Είμαστε λίγο στους 19 βαθμούς σήμερα. Μάλιστα. Αναμένεται όμως το Πάσχα με ψηλές θερμοκρασίες. Εμείς, ελπίδα μου, τις τελευταίες μέρες είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα έχει επανέλθει το λογικό, βέβαια, η θερμοκρασία, αλλά οι μετεωρολόγοι λένε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας η Κυριακή το Πάσχα είναι βροχερή. Χρειαζόμαστε κοινούς πρέπει και μουσαμάδες για να στήσουμε το αρνί. Μάλιστα. Δεν πειράζει, καλέ, δεν πειράζει. Φτάνει να μην γίνονται, διάφορα έτσι περίεργα και να δυσκολεύουν τις καταστάσεις, τη μετακίνηση, την καθημερινότητα και όλα αυτά. Οι βροχές είναι ευλογία. Έτσι. Πολύ, να μην γίνονται. Δεν έχουμε και κάτι, η Πάσχα είναι. Ναι. Με τους ανθρώπους μας θα είμαστε, δεν αλλάζει. Αυτό είναι το σημαντικό, καλέ. Με τους ανθρώπους τους δικούς μας θα είμαστε και το σημαντικό είναι να νιώσουμε και όλο αυτό το νόημα της Ανάστασης, την Ανάσταση της ψυχής, την αγάπη και τη συγχώρεση. Αυτά είναι. Ακριβώς. Και όπως κατάλαβες, Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, όλος ο κόσμος προετοιμάζεται για τις ημέρες αυτές του Πάσχα, που περιλαμβάνουν τα τελευταία ψώμια, που περιλαμβάνουν την φυγή στο χωριό, το Πάσχα στο χωριό που λέμε, και τι είναι αυτό που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, εκτός από τις τιμές των τροφίμων που έχουν πάρει την άλλη χώρα. Δυστυχώς και η τιμή της βενζίνης έχει πάρει την χώρα. Πραγματικά είναι φωτιά. Φωτιά. Αλήθεια. Πόσο? Ναι. Έχουν φτάσει μέχρι και το 2,35 στις Κυκλάδες. Αλήθεια τώρα. Πολύ σοβαρά στο λέω, δυστυχώς. Απαναγία μου. Καλά, δεν είναι το πιο ακριβό μέρος από ποτέ η βενζίνη σε αυτό το ποσό. Γενικότερα, να σου πω ότι ήδη στην Αττική η μέση τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,99 το λίτρο, έτσι. Κάτι που σημαίνει αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ και με ίσον τα ρεζερβουάρ. Και αναμένεται να υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση με το μεγάλο Σάββατο στις τιμές των καυσίμων, καθότι αυξάνεται η ζήτηση. Σκέψου μόνο ότι στις περισσότερους πασχαλινούς προορισμούς και μέσα σε αυτούς θα σου βάλω και την Κέρκυρα και τα νησιά των Κυκλάδων, η αμόλυβδη, στην Κέρκυρα είναι από 2,09 μέχρι 2,179, όπως και στην Αράχοβα που είναι από 1,99 μέχρι 2,10. Για όνομα του Θεού, είναι πάρα πολύ ψηλές αυτές τις τιμές. Πώς θα μπορέσει ο κόσμος να μετακινηθεί, πού να πάει, πώς θα πάει στα χωριά του? Μιλάμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό κονδύλι που πρόκειται να ξοδέψει, που ενδέχεται να ξοδέψει αν πάει ένα ταξίδι. Θεέ μου, πού έχουν πάει, στο Θεό έχουν πάει οι τιμές της βενζίνης, των καυσίμων γενικότερα. Εδώ στην Κύπρο να σου πω ότι δεν είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Είμαστε γύρω στο 1,36 με 1,40-1,44 από ό,τι τα βλέπω τις τελευταίες μέρες. Μιλάω για τη βενζίνη. Για τη βενζίνη. Για το πετρέλαιο δεν έχω ιδέα. Για τη βενζίνη που βλέπω καθημερινά που κυμαίνεται. Ναι, δυστυχώς αυτές είναι οι τιμές. Σκέψου ότι ήδη οι πατριωτικοί ανακοινώνουν ότι
μπορεί να φτάσει μέχρι και το 2040. Δηλαδή, να δούμε αυτό που σου είπα. Μέχρι το μεγάλο Σάββατο που κορυφώνεται η κύληση των εκδρομέων, θα φτάσει από 2,20 έως 2,40. Δυστυχώς, ναι, αυτός είναι, αυτό είναι το ρεπορτάζ που προκύπτει. Και όλα αυτά εννοείται ότι συμβαίνουν λόγω της κατάστασης γενικότερα που εκτελείται στο γύρο μας, με τις ανωδικές τιμές που έχουν πάρει παγκοσμίως. Χρυσό, όντως. Χρυσό το Πάσχα στο χωριό. Χρυσό κυριολεκτικά, γιατί όπως είπες και εσύ, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κανονίσει εκτός από την οδική μεταφορά, υπάρχει και η μεταφορά με τα πλοία, με τα καράβια, το οποίο και είναι λίγο σχετικά αυξημένα τα λάβλα. Οπότε βλέπουμε λίγο ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετακινηθείς με το αυτοκίνητο. Βέβαια. Γενικότερα οι μετακινήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, με όποιο μέσο και χρησιμοποιήσεις. Γιατί αυτό είναι αλυσίδα, δεν είναι μόνο στα καύσιμα που θα βάλεις στο δικό σου το αμάξι. Βεβαίως και άμα πας με πλοίο με αεροπλάνο, και εκεί μπαίνουν καύσιμα. Επομένως έχουν αυξηθεί και οι τιμές των εισιτηρίων. Είναι αλυσίδα όλο αυτό. Πολύ περισσότερα. Ας ελπίσουμε μέχρι το μεγάλο Σάββατο που θα κορυφωθεί η κίνηση των εκδρομέων, οι τιμές θα μείνουν σταθερές. Τουλάχιστον να υπάρξει ένα πλοφόν για να μπορούν όλοι να ολοκληρώσουν τα ταξίδια τους. Πάντως στην πραγματικά είναι η πρώτη είδηση της ημέρας και δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη. Βέβαια. Βέβαια. Πώς θα τα καταφέρουν οι οικογένειες και δεν θέλουν να έρχουν και τα πασχαλινά εδέσματα πάνω στο τραπέζι τους. Δεν θέλουν να πάρουν μια λαμπάδα στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους. Πώς θα τα βγάλουν όλα αυτά, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Σήμερα, παραδοσιακά μεγάλη Τετάρτη, καταβάλλεται στους εργαζόμενους το δώρο Πάσχα. Το επίδομα. Το επίδομα, ναι, το δώρο Πάσχα. Σε όλους τους εργαζόμενους, πώς πάει στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε ιδέα. Ο ιδιωτικός τομέας υποχρεούται να δώσει και πασχαλινό επίδομα. Οι εργοδότες. Ναι, στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, βάσει των ημερών ασφαλής εργασίας από την πρώτη του χρόνου. Μάλιστα. Για να το πω χοντρικά, αυτό αναμένεται να φτάσει το περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ζεστό χρήμα που θα υπάρξει στην αγορά. Σκέψτε ότι περισσότερος κόσμος θα ενένει αυτό το δώρο, το επίδομα πάσχα να κάνει τα ψώνια. Βέβαια. Για το Πάσχα, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τα οικογένεια και φυσικά να πάει και είτε στο οικογενειακό τραπέζι. Μάλιστα. Ή τέλος πάντων να κάνει αυτές τις πασχαλικές αγορές. Και το λέω αυτό γιατί από σήμερα να γίνεται να προκληθεί η κίνηση της αγοράς. Και εκεί πάλι οι έμποροι λένε ότι γίνεται ένα 24ωρο πριν το Πάσχα. Μακάρι έτσι να πάρει ο κόσμος στα χέρια του κάποια λεφτά, κάποια έξτρα από αυτά που παίρνει κάθε μήνα για να μπορέσει τώρα το Πάσχα που είναι λίγο πιο αυξημένα βεβαίως τα έξοδα της κάθε οικογένειας και του κάθε σπιτιού να αντεπεξέλθει. Ξέρεις, Εύη μου, τι θέλω. Θέλω να μου πεις τι γίνεται στην Κέρκυρα το Πάσχα. Θέλω να μου πεις, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, τι κάνετε εκεί. Λέγαμε τώρα πριν στο τηλέφωνο με τον Άγγελο τις κλάουνες. Τώρα εγώ θα σας πω για τα τσιλίκουρδα. Θα σας πω για τη φωγάσα, θα πω για τους μπότιδες. Τσιλίμπουρδα. Τσιλίκουρδα, ναι. Εμείς έτσι λέμε τη μαχηρή. Τσιλίκουρδα. Τσιλίκουρδα. Τσιλίμπουρδα σου είπα εγώ. Τσιλίκουρδα. Τσιλίκουρδα, καλά. Για πες τι είναι αυτά. Τρώγονται. Τα τσιλίκουρδα. Ναι, τρώγονται. Φυσικά και τρώγονται. Είναι το φαγητό που τρώμε μετά την Ανάσταση, το Μεγάλο Σάββατο που θα δει. Τα τρώμε σε πάρτι, δηλαδή τα τρώμε πολέμο. Ναι. Και είναι και πεντανόστιμο, όπως τρώει από το είδους ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αυγολέμονη, δηλαδή σούπα αυγολέμονη, είναι τι είναι. Ναι, με. Πώς είναι η παραδοσιακή η μαγειρίτσα. Ναι. Τα έντερα, τα σιγουριά, τις καρδούλες. Ναι. Τα αυτό όλο αυγοκομμένο. Αλλά. Αυτό. Με αυγολέμονο. Αυγοκομμένο. Α, αυγοκομμένο. Εντάξει, το ίδιο δεν είναι. Η μαγειρίτσα δεν βάζει αυγολέμονο. Όχι. Ναι, γίνεται, θα σου πω, η μαγειρίτσα γίνεται διαφορετικά σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι την κάνουν κοκκινιστή με ρύζι. Α, μπράβο, αυτή. Κάποιοι την κάνουν και επεκτοκίνηση. Στην Κέρκυρα γίνεται πιο βαθιά σούπα, για να στο περιγράψω. Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα τσιλίκουρδα που φτιάχνεται στην Κέρκυρα και σε άλλα νησιά, Εύη μου. Ήταν γενικότερα η ελπίδα μου η γαστρονομία στα νησιά του Ιωνίου. Είναι λίγο ιδιαίτερη από την Ελλάδα. Παραδοσιακά λοιπόν είναι ένα κορυφαίο τουριστικό προορισμό που σίγουρα περιλαμβάνει και του λάθη τη
οικονομία. Μάλιστα. Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι η Κέρκυρα είναι εκτός από ένας κορυφαίος τουρισμός, είναι και κάποιος παράδεισος. Εν τω μεταξύ δεν ακούω πολύ καλά. Συγγνώμη, Εύη μου που σε διακόπτω. Δεν ακούω πολύ καλά την Εύη. Διακόπτεται, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο. Λοιπόν, Εύη μου, θέλω να μου πεις τώρα για τους μπότιδες και τις φαγότσες. Όλα θα τα πω. Να σου πω κάτι κοινό. Το νησί των Φιάτων είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Ίσως είναι το μόνο μέρος στην Ελλάδα το οποίο έχει πληρότητα μεγαλύτερη από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι προορισμοί in high season, δηλαδή 15 Αυγούστου. Που παραδοσιακά είναι η πιο υψηλή περίοδος διακοπών. Η Κέρκυρα λοιπόν ήδη έχει πληρώσει από τις 26 Μαρτίου. Έχουν ανοίξει τα περιφερειακά ξενοδοχεία σκέψου, τα οποία και είναι αυτά που βρίσκονται όχι στο κέντρο της παλιάς πόλης, δεν βρίσκονται έξω από την πόλη, για να υποδεχθούν τους τουρίστες. Αναμένεται, ελπίζω, ο αριθμός των επισκεπτών μέχρι στιγμή, που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα, να ξεπεράσει και τον αριθμό των επισκεπτών 2018. Λοιπόν, επειδή ευχαριστώ πάρα πολύ τη συναθέτημα τον Άκη για τα πλάνα τη Κέρκυρα, να σου πω η ιδιαιτερότητα του Πάσχα είναι το γεγονός ότι ξεκινάει από την Κυριακή των Βαΐων, έτσι, που γίνεται η μεγάλη λιτανία του σκηνώματος και του Αγίου Σπυρίδωνα, με κορύφωση τη Μεγάλη Πέμπτη, όπου οι Κέρκυραίοι σταματούν κάτω από την φιλαρμονική, την παλαιά φιλαρμονική της Κέρκυρας, την Κόκκινη, να ακούσουν την τελευταία πρόβα πριν από τους επιταφείους, που είναι η μελωδική αυτή πέμπτινη μουσική, το Αντάζιο. Και Μεγάλη Παρασκευή ξεκινά η μέρα στις εκκλησίες, στο κέντρο της πόλης, με τις τελετές της αποκαθιλωσέως και ξεκινούν οι επιτάσεις που ουσιαστικά νεκρώνουν το κέντρο, την παλιά πόλη της Κέρκυρας, γιατί η κάθε μία εκκλησία βγάζει τον επιτάφιό της, ο οποίος φυσικά συνοδεύεται από φιλαρμονικές, από σχολεία, από προσκόπους και από την χοροδία και τον κλήρο φυσικά. Αυτό συμβαίνει μέχρι αργά το βράδυ, η δύναμη της Κέρκυρας, Μεγάλη Παρασκευή, που βγαίνει τελευταία ως επιτάφιος της Μητροπόλεως, στις 10 το βράδυ, που είναι η πιο καταληκτική μαγική στιγμή που μπορεί να ζήσει κάποιος το Πάσχα στην Κέρκυρα, γιατί εκεί καταλαβαίνει τι σημαίνει δύο Πάσχα. Θέλω να μου πεις τώρα, ακριβώς, θέλω να μου πεις τώρα και για το Μεγάλο Σάββατο, τι γίνεται εκεί. Ακριβώς. Εμείς το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, παραδοσιακά, από 1574, λιτανεύεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα, το οποίο βρίσκεται στην Κέρκυρα, έτσι. Γίνεται ο επιτάφιος του Αγίου Σπυριδόνου το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, γιατί τα χρόνια της Ενετοκρατίας, για λόγους ασφαλείας, απαγορευόταν να γίνει η ικανία του επιταφίου του το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι λοιπόν, 9 η ώρα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, γίνεται η ικανία του Αγίου Σπυρίδωνα. Περίπου λίγο πριν από τις 11, που ολοκληρώνεται και η ικανία, λίγο πριν την πρώτη ανάσταση, στις 11 η ώρα το πρωί, τότε έχουμε το παραδοσιακό έθιμο των βότιδων. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή τώρα στα πλάνα μας. Τα μεγάλα αυτά τα κανάτια, τα οποία είναι γεμάτα νερό και που οι Κεντυραίοι που ζουν στην παλιά πόλη τα πετούν από τα παράθυρα και από τα μικρά μπαλκόνια τους. Αυτό γίνεται, έχει διάφορες ερμηνείες, η αλήθεια είναι, που χάνονται στα χρόνια. Πλέον έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αίσθημα του κόσμου και γι' αυτό παίρνουν όλοι στην Πάνω Πλατεία, στο Πέντο Φάναρο. Εκεί δηλαδή που συναντιόνται οι δύο πλατείες, η Πάνω και η Κάτω Πλατεία, η Πιανάρα δηλαδή, η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, και 11 ακριβώς γίνεται η πρώτη ανάσταση. Οπότε λοιπόν είναι μια στάμνα, μια πύλη στάμνα, η οποία είναι γεμάτη με νερό, γιατί παραδοσιακά λένε ότι τη γεμίζουν με νερό για να κάνει αυτό το κρότο, μεγαλύτερο θόρυβο, όταν τα σπάσει. Μάλιστα. Σε ακούω με προσοχή, αλήθεια, γιατί έχετε πολύ διαφορετικά έθιμα από ό,τι έχουμε εδώ στην Κύπρο. Ναι, και πάντα έτσι έβλεπα αυτές τις εικόνες που είναι παγκοσμίως, θα έλεγα, γνωστές από το Πάσχα στην Κέρκυρα. Και ήθελα, θέλω σε κάποια φάση να κάνω ένα Πάσχα στην Κέρκυρα. Με πολύ χαρά, εδώ είμαστε εμείς για να σας φιλοξενήσουμε. Έτσι, έτσι, πραγματικά θέλω να το δω όλο αυτό. Τι γίνεται όμως με την Αθήνα? Τι γίνεται με την Αθήνα και τον τουρισμό, την Αθήνα? Αυτό ήθελα να πω, ότι παραδοσιακά λοιπόν, εκτός από την Κέρκυρα, κορυφαίος τουριστικός προορισμός είναι και η Αθήνα.
Η Αθήνα λοιπόν ήδη έχει τουρίστες, γιατί όπως γνωρίζεις, οι ξένοι επισκέπτες έχουν περισσότερες ημέρες στη διάθεσή τους για να κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε αρκετοί είναι αυτοί που ήδη βρίσκονται στην Αθήνα, γιατί από την Αθήνα ξεκινούν έτσι τις διακοπές. Μπορούν να πάνε σε κάποιο νησί των Κυκλάδων, του Δωδεκανήσου, των Ιωνίων, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Ήδη λοιπόν, σύμφωνα με τις έρευνες και τα ρεπορτάζ, η Αθήνα έχει κυριότητα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όμως να σας πω, αναφορικά με τους χιλιάδες επισκέπτες που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα, είναι το προφίλ τους. Δηλαδή. Όλοι λέμε, πείναμε ότι θέλουμε ποιοτικό τουρισμό. Ναι. Θέλουμε τουρίστες οι οποίοι να έχουν μια οικονομική επιφάνεια. Να ξοδεύουν, ρε παιδί μου. Ναι. Τα μέρη μας, ακριβώς. Λοιπόν. Φαίνεται ότι η Αθήνα το πετυχαίνει αυτό, καθότι οι τουρίστες που προέρχονται από την Αυστραλία, την προσκύνησα, κατά μέσο όρο δαπανούν 1.430 ευρώ στη χώρα μας. Ανάτομα, έτσι. Ανάτομο. Για πόσες μέρες μιλάς. Τώρα μιλάμε για μια για πόσες μέρες μιλάς ανάτομο, δηλαδή την συνήθως, κάθε μέρα. Συνήθως η διαμονή τους είναι στις 4 με 5 ημέρες. Α, οκ. Okay. Στις 4 μέρες περίπου 1.500 ευρώ, να το πούμε έτσι χοντρά. Ναι. Ακολουθούν οι Καναδοί, έτσι. Με 1.267 ευρώ για διαμονή. Οι Αμερικανοί με 1.202 και οι Ρώσοι μετά με 1.147. Μάλιστα. Εντάξει. Βλέπουμε καλό. Ότι οι Αυστραλοί είναι αυτοί οι οποίοι, που δεν το περίμενα και εγώ πίστευα ότι θα είναι οι Ιάπωνες, να σου πω την αλήθεια, ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν ανοίξει το χέρι, λες. Να σου πω κάτι. Φαίνεται ότι δεν είναι. Να σου πω κάτι. Λίγο οι Ιάπωνες είναι και πολύ έτσι με την διατροφή τους διαφορετική νομίζω. Και δεν χαίρονται, δεν απολαμβάνουν το φαγητό που. Το φαγητό βεβαίως θα πάνε σε ωραία εστιατόρια που δεν τα εκμεταλλεύονται δεόντως όταν πάνε στην Αθήνα. Καταλαβες. Ενώ οι Αυστραλοί νομίζω τους αρέσει περισσότερο το φαγητό. Λέω τώρα και ξοδεύουν στα ωραία εστιατόρια. Και οι Καναδοί, γιατί εντυπωσιάζει τώρα η τριάδα των ανθρώπων που ξοδεύουν περισσότερο, έτσι, των εθνικοτήτων Αυστραλίας, Καναδοί και Ρώσοι. Θα περίμενε κάτι να πει ότι είναι Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, αλλά όχι. Αυτοί ξοδεύουν τα περισσότερα όταν έρχονται στη χώρα. Και του ευχαριστούμε φυσικά γι' αυτό. Ναι, όπως και να έχει, εμείς θέλουμε το χρήμα να μπαίνει στη χώρα. Το χρήμα, αυτό θέλουμε. Έτσι, ακριβώς. Αλήθεια, ενδιαφέρον, γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση και θέλω να το βγάλω μαζί σας. Και πολύ καλά έκανες. Εύη μου, αγαπημένη, να σου ευχηθούμε καλό Πάσχα, να περάσεις όμορφα μαζί με την οικογένειά σου, να μας φιλήσεις την οικογένειά σου. Θα σας φιλήσω. Πασχά, θα σας φύγω φιλιά από την Κέρκυρα, εννοείται. Θα σου μαζέψω και ένα μικρό κομμάτι από το βότι, έτσι για καλή τύχη, το σπασμένο δηλαδή, δοκμένη σάουνα. Σε ευχαριστώ, θα μου μαζέψεις, ναι. Θα το φέρω. Ναι, θέλω να δώσω τα φιλιά μας στην οικογένεια, γιατί δεν έχω γνωρίσει την οικογένεια της Εύης, αλλά νομίζω ότι θα είναι το ίδιο έτσι με αυτή τη θετική ενέργεια και αυτή την γλυκύρικα που έχεις εσύ. Περιμένουμε την οικογένεια. Πες τα αυτά τα ωραία! Αλήθεια! Και πρόσεξε. Ναι, αναμένεται να γεννηθεί στην Κύπρο από ώρα σε ώρα. Αλήθεια! Περιμένουμε αλήθεια. Αμέ. Ποιος? Δεν λέω τίποτα άλλο όμως. Ποιος? Η ξαδέλφη μου, ναι. Στην Κύπρο και περιμένουμε με το καλό. Να γεννηθεί το μωράκι του. Με το καλό. Με το καλό, άντε με το καλό με αυτό το παιδάκι. Πασχαλινό δώρο. Αμέ. Με ευλογία πάντα. Με ευλογία. Να περάσεις όμορφα ό,τι και αν κάνεις, την αγάπη μας από όλους. Και θα τα πούμε εννοείται την επόμενη εβδομάδα. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους με υγεία. Καλημέρα. Καλή Ανάσταση, κορίτσι μας. Ευχαριστούμε. Γεια σας! Τι κάνετε? Έμεινα με το χαμόγελο εγώ. Με τα ωραία νέα της. Μ' άρεσαν, αλλά ξέρεις τι γίνεται, βρε Δημήτρα μου. Κάθε φορά που συνομιλώ και με αυτό το κορίτσι, είναι τόσο θετικό, είναι τόσο... με αυτή τη γλυκάδα, με αυτή την πολύ ωραία διάθεση και πάντα. Έτσι που μου την μεταδίδει. Και φαντάζομαι και στους φίλους τηλεθεατές. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και εμείς την αγάπη μας και τις ευχές μας. Είναι αγαπημένη η Εύη και την ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς για την συμμετοχή της εδώ στην εκπομπή, για την αγάπη που δείχνει για την εκπομπή, για τη στήριξη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και τον Δημήτρη Μαρέδη, τον προηγούμενο συνεργάτη, φίλο εννοείται της Εύης, που μου γνώρισε την Εύη.